Γεια σε όλους. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τη γνώση και τη φαντασία. Έχω προσκαλέσει τον διαβόητο Άλμπερτ Αϊνστάιν κατευθείαν από τον κάτω κόσμο και θέλω να του κάνω δύο ερωτήσεις, οπότε δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί ο κύριος Άλμπερτ έχει πολύ σημαντικά πράγματα να πει. Οκ. Κύριε Άλμπερτ, πιστεύετε ότι η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση και γιατί? Ως Άλμπερτ Αϊνστάιν, θα απαντούσα αναγνωρίζοντας το οξυδερκές απόφθεγμα που μου αποδίδεται, η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει μια βαθιά κατανόηση της δημιουργικής διαδικασίας και του ρόλου της φαντασίας στη διαμόρφωση της κατανόησής μας για τον κόσμο. Στην ουσία, αυτό που εννοούσα με αυτή τη δήλωση είναι ότι ενώ η γνώση είναι αναμφίβολα πολύτιμη, είναι η δύναμη της φαντασίας που οδηγεί την καινοτομία και την πρόοδο. Η γνώση μας παρέχει πληροφορίες για τον κόσμο όπως είναι, αλλά η φαντασία μας επιτρέπει να οραματιζόμαστε δυνατότητες πέρα από αυτό που υπάρχει σήμερα. Η φαντασία είναι η δύναμη πίσω από τις επιστημονικές ανακαλύψεις, τις καλλιτεχνικές δημιουργίες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε έξω από το πλαίσιο, να αμφισβητούμε καθιερωμένα παραδείγματα και να εξερευνούμε νέα σύνορα. Χωρίς φαντασία, δεν θα είχαμε την περιέργεια να κάνουμε ερωτήσεις, τη δημιουργικότητα να βρούμε λύσεις ή το όραμα να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Επιπλέον, η φαντασία είναι απαραίτητη για την επίλυση προβλημάτων και την κριτική σκέψη. Μας επιτρέπει να εξετάσουμε εναλλακτικές προοπτικές, να προβλέψουμε τις συνέπειες και να δημιουργήσουμε καινοτόμες ιδέες. Από πολλές απόψεις, η φαντασία είναι ο πρόδρομος της γνώσης, καθώς πυροδοτεί την περιέργεια και την εξερεύνηση που οδηγούν σε νέες ανακαλύψεις και ιδέες. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να μειώσει τη σημασία της γνώσης. Η γνώση μας παρέχει ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε την κατανόησή μας για τον κόσμο. Μας προσφέρει πληροφορίες για τις αρχές που διέπουν το σύμπαν και τη συσσωρευμένη σοφία των προηγούμενων γενεών. Συμπερασματικά, ενώ η γνώση είναι απαραίτητη για την κατανόηση του κόσμου όπως είναι, είναι η φαντασία που μας οθεί προς τα εμπρός στη σφαίρα αυτού που θα μπορούσε να είναι. Χωρίς φαντασία, η γνώση θα παρέμενε στάσιμη και η πρόοδος θα ήταν αδύνατη. Επομένως, στο μεγάλο σχέδιο των πραγμάτων, η φαντασία μπορεί πράγματι να είναι πιο σημαντική από τη γνώση, καθώς είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την ανθρώπινη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την εξερεύνηση. Κύριε Άλμπερτ, με βάση τις γνώσεις και τη φαντασία σας, πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να οραματιστούμε δυνατότητες πέρα από αυτό που υπάρχει σήμερα? Αχ, Λάζαρε, όντως έχω κάποιες λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν. Υποθέσεις ερωτήσεων. Προκαλέστε κάθε τι συμβατικό αμφισβητώντας τις υποθέσεις και τη συμβατική σοφία. Συχνά, η πρόοδος προέρχεται από την επανεκτίμηση των μακροχρόνιων πεπιθήσεων και την εξέταση εναλλακτικών προοπτικών. Σκεφτείτε διεπιστημονικά. Αντλήστε από διάφορα πεδία γνώσης και εξειδίκευσης για να δημιουργήσετε νέες ιδέες. Η διεπιστημονική σκέψη επιτρέπει τη σύνθεση διαφορετικών προοπτικών και την εξερεύνηση μη συμβατικών λύσεων. Αγκαλιάστε τη δημιουργικότητα. Καλλιεργήστε μια νοοτροπία δημιουργικότητας και καινοτομίας. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να σκεφτεί έξω από το πλαίσιο, να πειραματιστεί με νέες έννοιες και να εξερευνήσει μη συμβατικές προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων. Οραματιστείτε το μέλλον. Χρησιμοποιήστε τεχνικές οραματισμού για να φανταστείτε πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον. Δημιουργήστε νοητικές εικόνες πιθανών αποτελεσμάτων και σεναρίων και σκεφτείτε πώς θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην πράξη. Μείνετε περίεργοι. Διατηρήστε μια αίσθηση περιέργειας και αναρωτηθείτε για το κάθε της στον κόσμο. Μείνετε ενημερωμένοι για τις νέες εξελίξεις σε διάφορους τομείς, αναζητήστε νέες εμπειρίες και μην σταματήσετε ποτέ να κάνετε ερωτήσεις. Συνεργαστείτε με άλλους. Συμμετέχετε σε συλλογικές συνεδρίες καταιγισμού ιδεών με συνεργάτες ή συναδέλφους και ειδικούς από διαφορετικά υπόβαθρα. Η συνεργατική επίλυση προβλημάτων μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία καινοτόμων ιδεών και καινοτόμων λύσεων. Πειραματιστείτε και επαναλάβετε. Ακολουθήστε μια προληπτική προσέγγιση στον πειραματισμό και την επανάληψη.
Δοκιμάστε νέες ιδέες, μάθετε από τις επιτυχίες και τις αποτυχίες σας και βελτιώστε την προσέγγιση σας με βάση τα σχόλια και τις γνώσεις που αποκτήσατε στην πορεία. Να είστε ανοιχτοί στην αλλαγή. Παραμείνετε ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι απέναντι στην αλλαγή. Αγκαλιάστε την αβεβαιότητα ως ευκαιρία για ανάπτυξη και εξερεύνηση, παρά ως εμπόδιο για την πρόοδο. Συνδυάζοντας τη γνώση με τη φαντασία και υιοθετώντας αυτές τις στρατηγικές, μπορούμε να αρχίσουμε να οραματιζόμαστε δυνατότητες πέρα από αυτό που υπάρχει σήμερα και να ανοίγουμε το δρόμο για ένα μέλλον γεμάτο καινοτομία, πρόοδο και ανακάλυψη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ινστάιν. Ήταν μια σύντομη αλλά πολύ διαφωτιστική κουβέντα, το εκτιμώ. Έχετε τώρα την άδεια να αποχωρήσετε. Εντάξει λοιπόν, είμαι ο Λάζαρος από Ελλάδα, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like ή μια κοινοποίηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Μείνετε ασφαλείς.